Με την παρουσία του Ολυμπιονίκη της Άρσης Βαρών και νυν βουλευτή Πύρου Δήμα, εκπροσώπων του Ιδρύματος Διονύσης Πασχάλης, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και τοπικών αρχών, η Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Δημουτίου Ολύμπου, πραγματοποίησε εκδήλωση τιμής και μνήμης στο έπος του 40. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης χορευτικών συγκροτημάτων του Δήμου, όπου παρουσιάστηκαν στο κοινό παραδοσιακοί χοροί το περασμένο Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Πύρος Δήμας. Παράλληλα, εκπρόσωποι του Ιδρύματος Διονύσης Πασχάλης τίμησαν τρεις αθλητές του Δήμου Διου Ολύμπου που προκρίθηκαν στο 5ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος που θα γίνει στη Λακωνία. Είναι μια ευκαιρία για να έρθουν τα χωριά μας πιο κοντά το ένα με το άλλο, για να γνωριστούμε καλύτερα. Και δεν υπάρχει καλύτερη αφορμή μιας τέτοιας προσέγγισης από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η κοινότητά μας, η κοινότητα του Λιτοχώρου, από την πρώτη μέρα της καλλικρατικής εποχής άνοιξε την αγκαλιά της και με πνεύμα συνεργασίας και ισοτιμίας δέχθηκε όλες τις κοινότητες. Δεν μπήκε σε προσωπικά και πολιτικά παιχνίδια. Άλλωστε, κοινή είναι η μοίρα μας, κοινά τα προβλήματά μας, κοινά και τα όνειρά μας. Πάρα πολλά αυτά που μας ενώνουν και ελάχιστα αυτά που μας χωρίζουν. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας και όλα τα χορευτικά συγκροτήματα. Η σημερινή παρουσία μας εδώ είναι ένα μνημόσυνο για αυτούς που θυσιάστηκαν και στερήθηκαν τα πάντα για μας. Για αυτούς που μας χάρισαν μια πατρίδα ελεύθερη τότε που ενωμένοι ηγεσία και λαός έδωσαν τον αγώνα τον καλό και νίκησαν. Το παράδειγμα τους πρέπει να μας δίνει θάρρος και κουράγιο, ειδικά αυτές τις δύσκολες μέρες. Το 40 οι Έλληνες είχαν να αντιμετωπίσουν έναν εξωτερικό εχθρό και υπερασπίζονταν την εθνική κυριαρχία, τα σύνορα, την ελευθερία, τα πάτρια εδάφη, τα αερά και τα όσια του έθνους μας. Σήμερα, 72 χρόνια μετά, εμείς σημερινοί Έλληνες έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Γι' αυτό και υπερασπιζόμαστε την οικονομική και κοινωνική επιβίωσή μας. Αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε υποταγή. Το 40, οι πρόγονοί μας, ηγεσία και λαός, με μια φωνή είπαν το όχι και νίκησαν. Σήμερα όμως δεν ακούμε ούτε λέμε το μεγάλο όχι. Παρά τα χτυπήματα που δεχόμαστε δεν αντιδρούμε. Ο ελληνισμός δέχεται επιθέσεις πανταχώθεν. Αλλά φαίνεται το έχει μοίρα αυτού του λαού να πέφτει και να σηκώνεται. Εδώ καλό είναι να θυμηθούμε τα προφητικά λόγια του μεγάλου μας ήρωα του 21 Γιάννη Μακρυγιάννη, ο οποίος είχε πει: «Θεριά ανήμερα από παντού μας χτυπούν με λύσα. Θέλουν να μας φάνε. Δαγκώνει το ένα από εδώ, δαγκώνει το άλλο από εκεί, αλλά πάντα η μαγιά μένει». Αυτές οι γιορτές και οι μνήμες δεν γίνονται απλώς μόνο για την ιστορία. Θα πρέπει να μας προβληματίζουν. Θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Αλλάξαν οι εποχές βέβαια. Άλλο το έπος και η εποχή του 40, άλλο το έπος και η εποχή του 2012. Τότε τον εχθρό τον ήξερες, τον έβλεπες μπροστά σου, ήξερες ποιος ήταν. Σήμερα, σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη, να αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα χρήματα πατρίδες, να καταργούνται σύνορα, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και η επικίνδυνη εποχή. Δεν θέλω να πω στην ουσία του προβλήματος, δεν μας αφορά σήμερα. Αυτό που έγινε ότι εμείς σαν Έλληνες πρέπει να αντέξουμε. Έχουμε χρέος στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας. Να αντέξουμε και θα αντέξουμε. Ο κύριος Γιώργος Καράσος, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Διονύσης Πασχάλης, χαιρέτησε την εκδήλωση και διάβασε μήνυμα του Προέδρου του Ιδρύματος. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, κύριος Διονύσης Πασχάλης, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεών του, δυστυχώς δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί στην εκδήλωση. Παρά τα αυτά όμως θα ήθελε να μεταφέρω τις ευχές του και το μήνυμά του. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ πρώτα και πάνω από όλους τους αθλητές, τους πρωταγωνιστές με τις ξεχωριστές δυνάμεις που δηλώνουν παρόν στην πρόσκληση των αγώνων, μέσα από τους οποίους θα έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν για άλλη μια φορά τις μεγάλες τους ικανότητες. Συγχαίρω τους γονείς που με υπομονή και επιμονή αποτελούν καθημερινά το βασικό στήριγμα στο στίβο της ζωής και της ευγενούς άμυλας. Τους προπονητές που καταθέτουν κάθε μέρα σκληρή δουλειά για επιτυχία των αθλητών. Και τέλος, θέλω επίσης να συγχαρώ πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Σωματείου Παγκρατίου Αθλήματος, που προωθούν και προβάλλουν το άθλημα και πάλι, το οποίο οι ρίζες είναι πολύ βαθιές και ελληνικές. Χαιρετισμό απίθυνε και ο Βασίλης Βασιλόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γενικός Γραμματέας του Σώματος Ομοτήμων Καθηγητών Πανεπιστημίων Βορείου Ελλάδος. Συνεχίζοντας έτσι την κοινωνική προσφορά του, αποφάσισε να βραβεύσει τους αθλητές του Σωματείου Αλκή, οι οποίοι συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος στις 8 Τετάρτου του 12, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Κέντρο Άμμου Λεωσίων και κατάφεραν με τις διακρίσεις τους να προκριθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Νοεμβρίου στο Χριστό Στάδιο Βλαχιώτη Λακωνίας. Οι αθλητές αυτοί είναι η Μαρία Φόλιο, πρωταθλήτρια Ελλάδος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από την Καρίτσα, που έλαβε χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κορασίδων ηλικίας 14-15 ετών και βάρους 69 κιλών. Ο Παπαγεωργίου Σιαμήτρας Ιωάννης από το Λιτόφορο. Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία εφήβων ηλικίας 16 έως 17 ετών, κιλών 62. Αγαπητέ Γιάννη, σε ανάλυση της απόψινής εκδήλωσης, αλλά και για τις εκδηλώσεις σου, σε απορρέπω με αυτή την πλακέτα. Δεν ακούγεται, δεν πειράζει. Και τρίτη, η Τσουλή Εκατερίνη Ραφαέλα από το Λιτόφορο. Που έλαβε ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία κορασίδων 14-15 ετών και βάρους 52 κιλών. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Δίου Ολύμπου, ενώ όπως ανακοινώθηκε το Ίδρυμα Διονύσης Πασχάλης ανέλαβε τα έξοδα συμμετοχής των τριών αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος. Εγώ θα ήθελα το Δήμο αυτό να συγχαρώ την προπονήτρια και τους αθλητές, να τους ευχηθώ να έχουν καλή διάκριση και από το Δήμο αυτό να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη το Ίδρυμα του Διονύσης Πασχάλη, που είναι αρρωγός και συμπαραστάτης στα παιδιά αυτά και στην ομάδα αυτή και συνολικά και στο Δήμο και τους βοηθά να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια για μια φορά ακόμη στο Ίδρυμα αλλά και στη δημοτική κοινότητα. Δεν είναι κάποιας μεγάλης χρηματιστηριακής αξίας, αλλά είναι μεγάλης συναισθηματικής. Είναι ένα δώρο που απεικονίζει την πόλη των Θεών και το Λιτόφορο. Σας ευχαριστούμε και εσάς και τον κύριο Πασχάλη, γιατί αυτές τις μέρες τις δύσκολες χωρίς τους χορηγούς
δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμώς, διότι η προσφορά σας είναι μια συγκινητική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ το Δήμο που μας κάλεσε σήμερα, που μας έκανε αυτή τη τιμή και το Ίδρυμα του κυρίου Πασχάλη και τους εκπροσώπους, αλλά και προσωπικά τον κύριο Πασχάλη, γιατί αυτή τη στιγμή παίρνει ένα βάρος από τους αθλητές και μπορούν να ασχοληθούν αποκλειστικά με την προπόνηση. Την ψυχαγωγία της εκδήλωσης είχαν αναλάβει 8 παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου, Δήμου Ολύμπου και συγκεκριμένα ο Αγροτικός, Μορφωτικός, Εκπολιτιστικός και Τουριστικός Σύλλογος Καρίτσας ο Όλυμπος, ο Μορφωτικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταμόνα, η Πνευματική Κίνηση Λεπτοκαριάς, η Πνευματική Κίνηση Σκοτίνας, ο Πολιτιστικός Όμιλος Λιτοχώρου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κονταριώτισσας Πιέρες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τοστουπί και ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Ομοπιερίας, ο Κατσαντώνης.